Τι κάνετε, κύριε Κατσαφάδο, πώς είστε? Καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαστε εδώ στο Παλάς. Έχουμε ξεκινήσει την παράσταση, την Εκατομμυριούχο. Πώς είναι η συνεργασία σας με την κυρία Ζουβανέλ και τον κύριο Κουρί? Πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική και οι δύο. Τους θαυμάζω. Γονείς ηθοποιοί, πώς είναι να είστε μέλος μιας καλλιτεχνικής οικογένειας? Πραγματικά, από μικρή νομίζω ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό όταν είναι ηθοποιός κάποιος. Νομίζω ότι είναι όλος ο κόσμος ηθοποιοί. Έμαθα πράγματα απλά πιο γρήγορα από κάποια άλλα παιδιά σε κάποιους χώρους οι οποίοι παίζουν μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Δηλαδή είναι... Αλλά το βλέπω και στο παιδί μου ότι διαχωρίζει το ρόλο της μαμάς με το ρόλο της Βιβής, ας πούμε, στους Παπαδόπουλους. Πώς είστε ως μητέρα? Είμαι πάρα πολύ φίλη με το γιο μου. Περνάω καταπληκτικά μαζί του. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς να γυρίζω σπίτι για να παίξουμε τουβλάκια, να πάμε βόλτες στο πάρκο, να δούμε ταινία μαζί, να φάμε popcorn, τέτοια. Είμαι φίλη μαμά. Ο πατέρας σας πώς είναι ως παππούς? Καλό, ο παπάς μου είναι, ναι, λιώνει με τον Παναγιώτη, λιώνει. Είναι... Όταν είστε σε μία σειρά στην τηλεόραση, παρακολουθείτε τα νούμερα τηλεθέασης, είστε νούμεράκιας που λέμε? Όχι. Όχι, εγώ τα μαθαίνω όμως γιατί τα συζητάνε τις επόμενες μια-δυο μέρες. Αλλά όχι, δεν ρωτάω τι και πώς. Με τις σέρες 2 τι γίνεται, θα τις δούμε φέτος? Φέτος όχι. Λογικά θα τις δείτε του χρόνου ή σε 2 χρόνια. Ή σε 1,5 χρόνο τέλος πάντων περίπου από τώρα. Έχουν γυριστεί τα επεισόδια ή έχουν αναβληθεί? Έχουν αναβληθεί. Για ποιο λόγο έχουν αναβληθεί? Για επαγγελματικές υποχρεώσεις των ηθοποιών. Πώς είναι η σχέση σας με τον κύριο Καπουτζίδη? Τον Γιώργο είμαστε... Είναι πολύ... Τον εκτιμώ, τον λατρεύω. Τα όλα του. Και μου δώσε πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά από τόσα χρόνια να δείξω κάποια πράγματα και μου έδωσε αυτή την όθηση. Ουσιαστικά να πάρω λίγο τα μπρος. Γνωρίζετε ποιος ηθοποιός θα υποδηθεί τον Οδυσσέα στο δεύτερο κύκλο? Όχι, γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Έρχεται σκεφτεί πώς μπορεί να είναι οι Σέρες ή συνέχεια χωρίς τον Πανονάτσι? Δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα μείνει στο θέμα, εννοώ δηλαδή δεν θα αλλάξει. Θα επικεντρωθεί στο... Θα συνεχίζει να είναι εκεί το κεντρικό θέμα ο πατέρας και ο γιος. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω. Θα είναι διαφορετικό, θα είμαστε κι εμείς διαφορετικοί. Γιατί έχει περάσει και καιρός από τότε που τον γυρίσαμε. Θέλω να πω ότι θα είμαστε κι εμείς με άλλη σοβαρότητα, με άλλη βαρύτητα, με άλλη διάθεση, να το πω πιο γενικά, θα είμαστε σε αυτή τη δουλειά πια. Και γιατί δεν θα είναι ο ίδιος και γιατί εμείς έχουμε γεμίσει και τις μπαταρίες μας με άλλες γνωριμίες, δουλειές, καταστάσεις. Είχε ακουστεί ότι η ιστορία ίσως επικεντρωθεί πάνω σας. Ναι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Με το πέρασμα του χρόνου, ο πόνος της απώλειας ξεπερνιέται? Ο πόνος της απώλειας, ναι. Ο άνθρωπος δεν ξεπερνιέται. Δεν ξέρω, δεν ξεχνιέται. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλη με τον Πάνο Νάτση. Κολλητή και ήταν μαζί και το μοιραίο εκείνο βράδυ που είχα στη ζωή του Πάνο Νάτση σε γενέθλια ενός μιας συναδέλφου τους. Και κάναμε και θέατρο μαζί και σειρές και ήταν πολλά χρόνια. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπε και για τον πόνο, ότι δεν ξεπερνιέται ποτέ ο πόνος. Και να πω και σαν ένας άνθρωπος που έχω χάσει τον πατέρα μου, ότι όντως δεν ξεπερνιέται ποτέ ο πόνος, μαθαίνεις να ζεις με αυτόν τον πόνο. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι όσο μπορείς. Παιδιά, επιβεβαίωσε αυτό που ακουγόταν για τη σειρά που συζητούσαμε κι εμείς, για το ότι δεν συνεχίζει, εντάξει, το ότι αναβλήθηκε ο δεύτερος κύκλος, τον οποίο είχε ξεκινήσει να γράφει ο Γιώργος Καπουζίδης, για υποχρεώσεις των πρωταγωνιστών. Δηλαδή, ο Γιώργος Γάλλος, διάβασα, είναι τώρα στη Μάγισσα, ότι έχει συμβόλαιο που το δεσμεύει και δεν μπορεί να... Ναι, επειδή υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Η Μαριλού είναι στο θέατρο, όλοι έχουν τις δουλειές τους. Με ποια έννοια?
Μια σειρά πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική πραγματικά, καλογραμμένη, υπέροχο. Οι Σέρες, ναι. Αυτοβιογραφική, λέει. Ακριβώς. Μια σειρά καταπληκτική με ένα cast ηθοποιών, εξαιρετικών ηθοποιών. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια αναβολή, μετά από ένα τόσο άσχημο περιστατικό και συμβάν, φυσικά, που μιλάμε για το θάνατο ενός εξαίρετου νέου ηθοποιού, και του Πάνου Νάτσι, πήρε αναβολή. Οι ηθοποιοί υπόλοιποι όμως έπρεπε να κλείσουν δουλειές. Και ειδικά φέτος, που η μυθοπλασία ανθίζει, είναι λογικό να κλείναν και τηλεοπτικές παρουσίες τους, αλλά και θεατρικές. Πάντως η είδηση εδώ είναι ότι ναι, μεν αναβάλλεται, αλλά απ' την άλλη σου λέει ότι θα γίνει σειρά. Δηλαδή δεν έχει σκοπό ο Γιώργος Καπουτζίδης να βάλει τη σειρά στο Σιρτάρι και στον Πάγο. Θα την κάνει. Θα την κάνει 1,5 χρόνο μετά, ενδεχομένως κιόλας για να αντικατασταθεί ο ρόλος του Πάνου Νάτσι, που ήταν και ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Είχε ακουστεί το όνομα του Δημήτρη Κοτσόπουλου. Τελικά ναι, δεν. Ναι, είχε ακουστεί, αλήθεια είναι, και μπορεί, ποτέ δεν ξέρει. Γιατί με την αναβολή προφανώς θα μπορούσε μετά να είναι ο Δημήτρης. Απλά επειδή περνάει ένα χρονικό διάστημα έτσι μεγάλο, μεγάλο εννοείς, αρκετά μεγάλο ώστε να υπάρξουν διαφορές. Όλοι θα είναι αλλαγμένοι, όλοι θα είναι διαφορετικοί. Ναι. Δηλαδή θέλω να δω λίγο σεναριακά το πώς θα στηριχθεί αυτό και πώς θα δέσει. Γιατί φαντάζομαι ότι για τον Γιώργο Καπουτζίδη υπάρχει δυσκολία στο να γράψει ένα σενάριο να αλλάζει για τους χύψη λόγους έτσι που είναι κατανοητοί. Και να πρέπει όλο αυτό να το ξαναχτίζει από την αρχή για να έχει μια σύνδεση και στον τηλεθεατή. Όχι, κάτι το περιμένει ο κόσμος. Βέβαια ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να δω πραγματικά με τι μαεστρία θα καταφέρει, γιατί αυτό που είπε και η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία έχει ένα φοβερό ταλέντο, είναι ένα τεράστιο κωμικό ταλέντο η ίδια που μπορεί να σε συγκινήσει την ίδια στιγμή με το που μπορεί να γίνεται μια κωμική, ας πούμε, σκηνή. Πώς λοιπόν θα το μετατρέψει αυτό το σενάριο? Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ξέρω και το Θοδωρή Κατσαφάδο, τον πατέρα της. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια και παρόλες τις δυσκολίες που είχαν σαν οικογένεια, πραγματικά είναι πολύ αξιοπρεπής. Φανταστική ηθοποιός, η οποία παίζει και αυτή στην Εκατομμυριούχο στο Θέατρο Παλάς, όπου πρωταγωνιστούν φυσικά η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Κουρής. Μιλάμε μια εξαιρετική παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μέχρι στιγμή sold out. Ελπίζω και εμείς να βρούμε μια κάπως να. Κάτι. Να μας βάλουν δύο θέσεις σπαστές καρέκλες έστω στην άκρη, ρε παιδί. Άλλο το αφήσαμε, το χάσαμε. Δύο λοιπόν θέσεις, είμαστε πέντε. Δε, για εμάς, για εκείνους δύο είπανε, δεν καλέσαμε και εμάς.